Χωρίς νερό για τρίτη ημέρα παραμένουν οι κάτοικοι της κοινότητας του Μεγάλου Δερίου στο Δήμο Σουφλίου. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη από την πολιτεία, ενώ ο Δήμος ισχυρίζεται ότι έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες βελτίωσης της παροχής νερού σε μια περιοχή που έχει χρόνιο πρόβλημα, καθώς οι πηγές είναι περιορισμένες. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι το πρόβλημα του Δερίου όσον αφορά το νερό, το πόσιμο νερό, είναι διαχρονικό. Έτσι, είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει κανονικό δίκτυο, δεν υπάρχει δηλαδή ποσότητα νερού όλο το 24ωρο όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν οι ποσότητες νερού στην περιοχή αυτή. Έχουν γίνει τελευταία κάποιες προσπάθειες από το Δήμο με μια νέα γεώτρηση, η οποία ενίσχυσε αρκετά την κατάσταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια σε αυτές τις περιοχές είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες καταναλώσεις. Αυτή τη στιγμή καταναλώνουν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού, δυστυχώς, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να μην επαρκεί η ποσότητα η οποία παράγουν οι γεωτρήσεις μας. Οι αλόγιστες παροχές που δίνονταν τα προηγούμενα έτη έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Δαρούσης. Θα πρέπει να γίνεται χρήση του νερού με σύνεση, πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε εκείνη την περιοχή, τονίζει ο κ. Δαρούσης, καθώς γίνεται άσκοπη χρήση για το πότισμα σταυλισμένων ζώων, αλλά και για ποτίσματα σε αγροτεμάχια. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί που διαχειριζόταν την κατάσταση εκεί, δίναν αλόγιστα παροχές δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα να γίνονται χρήση του νερού για πάρα πολλές χρήσεις πέραν των κατοικιών. Αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα την εποχή αυτή, όπου δυστυχώς ποτίζονται μεγάλες εκτάσεις από κήπους, έχουν δοθεί σε πάρα πολλές στάνες της περιοχής. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα στην ποσότητα λόγω των καταναλώσεων. Αυτό θα πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί της περιοχής. Εμείς κάνουμε ήδη κάποιες κινήσεις, έχουμε ήδη κάνει καταμέτρηση των υδρομέτρων, έτσι ώστε πλέον οι κάτοικοι να πληρώνουν το νερό με την κατανάλωση την οποία κάνουν, έτσι ώστε αυτό να τους συνετίσει λίγο όσον αφορά στις μεγάλες καταναλώσεις. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, με κάποιες άλλες κινήσεις που θα γίνονται στο επόμενο διάστημα, να τους δείξουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν τις μεγάλες καταναλώσεις. Είναι μια περιοχή η οποία δεν διαθέτει νερά. Επομένως, τα νερά αυτά που έχουμε θα πρέπει να τα προστατέψουμε. Το Μεγάλο Δέριο είναι μια περιοχή που δεν έχει πηγές νερού. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί όπως οι υπόλοιποι οικισμοί. Δεν έχει δηλαδή όλο το 24ωρο νερό. Πόσο μάλλον τώρα που γενικά οι γεώτρησεις σε όλη την Ελλάδα έχουν χαμηλή στάθμη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αναφέρει ο κ. Δαρούσης. Και συστήνει την προσοχή των πολιτών για τη σωστή χρήση του, ειδικότερα τώρα σε μια συγκυρία που οι περισσότεροι Δήμοι αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της λειψιδρίας, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει εντονότερο τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Καταρχήν, να ξέρετε ότι τα περισσότερα σπίτια σε αυτές τις περιοχές, λόγω της χρόνιας έλλειψης νερού, λειτουργούν με δεξαμενές. Δηλαδή, το κάθε σπίτι έχει και μια μεγάλη δεξαμενή, έτσι ώστε αποθηκεύει νερό. Υπάρχουν δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των σπιτιών έχει δεξαμενές. Μόλις έρθει το νερό, αποθηκεύεται αμέσως στις δεξαμενές τους και από εκεί κάνουν χρήση όλο το 24ωρο. Δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν οι οικισμοί στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως ένα πρόβλημα με τη μεγάλη κατανάλωση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιοχές που είναι ψηλά, σε υψώματα του Μεγάλου Δερίου, για να καταλάβετε, που δεν επαρκεί το νερό όλο το 24ωρο. Αυτές οι περιοχές δυστυχώς είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν τις μεγάλες ποσότητες νερού για να καλύπτουν ειδικά αυτή την εποχή, που γενικότερα τα νερά πέφτουν στις αποδόσεις τους. Αυτό είναι γεγονός για όλη την Ελλάδα πλέον και για όλους τους Δήμους και εδώ για τους δικούς μας Δήμους. Όλοι κάνουμε συστάσεις στους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση νερού αυτή την εποχή. Τα νερά στα επόμενα χρόνια, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι τα νερά. Επομένως, οφείλουμε όλοι να κάνουμε συνετή χρήση του νερού.